Στα 64 Βενιζέλια, με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, με λιγοστούς αθλητές επιπέδου και με πρόγραμμα με πολλές ελλείψεις, λόγω και της ανεπαρξίας των κινήτρων, είναι σημαντικό όταν επιτυγχάνονται επιδόσεις σαν αυτή του Δημήτρη Διαμαντάρα, που πιστοποίησε για μία ισέτη φορά πως βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της ζωής του. Για τρίτον αγώνα σεζόν πέρασε τα 8 μέτρα και με 8 μέτρα και 11 έφτασε ένα εκατοστό πάνω από το ατομικό του ρεκόρ και ήταν νικητής. Ο Λούις Τσάτουμας δεν ήταν νικητής, αλλά αυτό που ήθελε να δει και να δείξει στα Βενιζέλια το έκανε ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ του μήκους, πραγματοποίησε καλύτερο άλμα στα 7,98 μέτρα και δεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Εκεί που υπέφερε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει και ο ίδιος αισθάνθηκε αισιόδοξος. Στον αντίποδα, ο Γιώργος Τσάκωνας έκανε στα Χανιά 3 άκυρα άλματα. Ο Διαμαντάρας και ο Τσάκωνας έχουν αμφότερη το χαμηλό όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 8 μέτρα και 10 εκατοστά. Από τη στιγμή όμως που ο Τσάτουμας έχει πιάσει το υψηλό όριο 8 και 20 μέτρα, τότε είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το ίδιο προκειμένου να ταξιδέψουν στο Λονδίνο. Και η τελευταία ευκαιρία τους θα είναι το Σάββατο στα Τοφάλια. Στην τελευταία τους ευκαιρία ελπίζουν και ο Δημήτρης Τσιάμης με τον Γιώργο Τρέμο, αφού δεν κατάφεραν να πιάσουν το όριο στα Βενιζέλια. Ο Τσιάμης προσγειώθηκε στα 16 και 46 μέτρα στο τριπλούν, ενώ ο Τρέμος έστειλε το δίσκο στα 58 και 26 μέτρα. Ο τελευταίος αγώνας είναι για τον πρώτο τα Τοφάλια το Σάββατο και για το δεύτερο τα Σιθώνια την Κυριακή. Κατά τα λοιπά μέτριο ήταν το επίπεδο των φετινών Βενιζελίων, με εξαίρεση το άλμα στα 16 και 73 μέτρα στο τριπλούν του Κύπριου Άρνου και τη συμπατριώτη στάση του Παναγή, η οποία είχε καλύτερο άλμα στα 6 και 56 μέτρα. Τώρα αισθάνομαι πολύ καλά. Το βασικό για μένα είναι ότι ήθελα μια επίδοση κοντά στα 8 μέτρα και να φύγω υγιής από τον αγώνα και όπως έγινε. Τα προβλήματα δεν είναι όσο πάλι πρωτάθλημα, είναι από το χειμώνα πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Κρίσου Στίβου. Μέχρι τώρα με ταλαιπωρούσε, έχω μείνει πάρα πολύ πίσω στην προπόνηση. Έχω χάσει πάρα πολλέ καλέ προπονήσει, άλματα και ταχύτητε. Προσπαθώ τελευταία στιγμή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να συμμαζέψω ό,τι μαζεύεται. Από ό,τι φαίνεται είναι μια σταθερή μικρή ανωδική πορεία. Το μόνο που μένει είναι ένα καλό τελευταίο μήνα. Όλα μέσα, ό,τι καλύτερα γίνεται στην προπόνηση για να βγει το καλύτερο εκεί που πρέπει. Οι κριτέ το μέτρησαν πάνω από το όριο. Από ό,τι λέει και ο προπονητής μου που είδε το replay, ήταν οριακά άκυρο. Ήταν πολύ καλή η προσπάθειά μου. Αν υποθέσουμε ότι γυρίσαμε μόλις πριν δύο μέρες από το Ελσίνκι με ένα πολύ δύσκολο ταξίδι 12 ώρων και κατευθείαν την επόμενη μέρα το πρωί ήρθα εδώ, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Έχω δείξει σε τι κατάσταση είμαι. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι μπερδεμένα. Ο Λούις έχει το υψηλό όριο, εγώ και ο Τσάκωνας έχουμε το χαμηλό. Στην πραγματικότητα, στους αγώνες που έχουμε αναμετρηθεί, έχω κερδίσει σε όλους σχεδόν. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η Ομοσπονδία. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να πάω να αγωνιστώ και στην Πάτρα το Σάββατο, που είναι και η τελευταία ημερομηνία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί είμαι πολύ κοντά και είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.